Έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Κουμουνδούρου, όπου συνεδριάζει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή, συγκεντρώθηκαν εργαζόμενοι της Αυγής για να θέσουν στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασελάκη, το αίτημα για ανάκληση της απόφασης για το λουκέτο της ιστορικής εφημερίδας Αυγή. Οι εργαζόμενοι απευθύνθηκαν στον Στέφανο Κασελάκη, λέγοντάς του ότι είναι δυσαρεστημένοι που πάρθηκε ερήμην τους η απόφαση για αναστολή του ιστορικού φύλου της Αυγής, ενός φύλου που έχει συνδράμει επιδραστικά στην απήχηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι ίδιοι παραμένουν απλήρωτοι. Με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά μέα κούλπα, δηλαδή λάθος μου που δεν επικοινώνησα μαζί σας και πως δεν πρόκειται να απολύσει τους εργαζόμενους της Αυγής, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα για την εκτύπωση του φύλου. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε πως και στην Κουμουνδούρου παραμένουν απλήρωτοι. Σου ζητήσαμε να έρθεις να μας βρεις από την πρώτη μέρα που εκλέχτηκες. Έχεις έρθει στην Αυγή και στο Κόκκινο μόνο για συνέντευξη. Δεν έχεις έρθει να μας δεις. Πήρες μια απόφαση για κλείσιμο του καθημερινού από την Αμερική και ακόμα και σήμερα, μετά από τόσο καιρό, δεν έχεις έρθει να συναντήσεις τους εργαζόμενους, να ακούσεις τα προβλήματα της εφημερίδας που πρώτη έχουμε θέσει και πάρθηκε μια τέτοια απόφαση ερήμην μας και μέχρι σήμερα που μιλάμε απλήρωτοι, δεν έχει έρθει ένας από εσάς να μας πει την επόμενη μέρα και να μας εξηγήσει πολιτικά, οικονομικά αυτήν την απόφαση. Είμαστε πάρα πολύ δυσαρεστημένοι. Είναι το πρώτο μήνυμα που έλαβες όταν εκλέχτηκες. Από τον Νίκο το Μορφωνιό έλαβες το πρώτο μήνυμα που σου ευχόμασταν καλή θητεία και ζητούσαμε να μας δεις. Και έχουμε Ιούλιο του 24 και δεν έχεις έρθει να βρεθείς μαζί μας. Και κλείνεις το καθημερινό φύλλο της Αυγής από απόσταση. Με αυτόν τον τρόπο μας ανακοινώθηκε μέσα σε 5 λεπτά σε 6 εργαζόμενους που τυχαία βρισκόμασταν στο πόστο μας. Δεν καλέστηκαν καν οι συνάδελφοι και οι συναδέλφες να ενημερωθούν ότι από αύριο κάποιοι δεν έχουν δουλειά. Και η Κουμουνδούρου δεν έχει πληρωθεί. Ναι, αλλά δεν τους οφείλονται τόσοι μισθοί που οφείλονται σε εμάς, Στέφανε. Εμείς δεν έχουμε περιθώριο να μας οφείλεται ακόμα ένας. Έχετε δίκιο και όπως ξέρεις, εγώ το δικό μου κομμάτι το έκανα με τον δικό μου τρόπο όσο μπορούσα. Και έχω παροτρύνει όλο τον κόσμο να συνεισφέρει. Στέφανε, δεν θέλουμε λοιμοσύνη. Θέλουμε να έρθεις να συζητήσεις μαζί μας και μέχρι σήμερα συζητάμε έξω από την Κουμουνδούρου επειδή κάνουμε παρέμβαση. Ωραία. Έχω η αναστολή της εκτύπωσης του έντυπου φύλου του καθημερινού δεν σημαίνει ότι απολύεται κανείς. Η αναστολή του καθημερινού έντυπου, Στέφανο, δεν θα περάσει. Μας έχει απέναντι, τους εργαζόμενους. Η Αυγή είναι εργαζόμενη. Και εμένα με έχει απέναντι, απλά δεν μπορούμε να το πληρώσουμε αυτή τη στιγμή. Εάν υπάρχουν πόροι να συνεχίσουμε το καθημερινό, μακάρι το συνεχίσουμε. Εντάξει, το προσωπικό κομμάτι του κάθε εργαζόμενου θα κάνουμε τα πάντα για να είναι. Για να μπορέσετε να παραμείνετε και να συνεχίσουμε. Εντάξει. Είπες πριν ότι την κλείνεις. Είστε μαζί μας εδώ. Εσύ πιστεύεις ότι ψυχικά δεν είμαι. Ναι, δεν το πιστεύω. Το αμφισβητώ. Ωραία. Τότε έλα να μιλήσουμε να το δεις στην πράξη. Με τον αλιδωρείτε ότι πουλάει 400 φύλλα που είναι ψευδές. Το έχουμε απαντήσει ήδη οι εργαζόμενοι. Με τον αλιδωρείτε για τα οικονομικά της προβλήματα και να μην μιλάει κανείς για την επιδραστικότητά της. Για τη σημασία της στον πολιτισμό, στην κοινωνία, στους ανθρώπους, στους αγώνες και σε εσάς το ίδιο το κόμμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ που το αναγνωρίζεις στο κέντρο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα χρήματα να πληρώνουμε την εκτύπωση του καθημερινού φύλου. Εντάξει. Είμαστε εδώ και είμαι εδώ στο υπόσχομαι για να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εντάξει. Λοιπόν, μέα κούλπα εάν δεν είχαμε συζήτηση πριν. Ξέρω ότι έχω συζητήσει με τις διευθύνσεις, έχουμε προσπαθεί να βρούμε. Με εμάς δεν έχει συζητήσει. Κατανοητό. Αυτό είναι λάθος μου. Νωρίτερα οι εργαζόμενοι της Αυγής συνομίλησαν και με τον διευθυντή του γραφείου του Στέφανου Κασελάκη, Μανώλη Καπνισάκη, ενώ υποδέχονταν τα μέλη της πολιτικής γραμματείας με το σύνθημα «Οι εργαζόμενοι δεν βάζουμε τελεία, η εφημερίδα έχει ιστορία». Ιστορία, οι εργαζόμενοι δεν βάζουμε τελεία, η εφημερίδα έχει ιστορία. Η εφημερίδα της αριστεράς που έκλεισε μόνο από τη Χούντα παρέμεινε στην πρωτοπορία των αγώνων του λαού για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Παρήγαγε πολιτισμό και ήθος. Στάθηκε με συνέπεια στο πλευρό εργαζομένων, νέων, ανέργων, απολυμένων, φοιτητών, προσφύγων, μεταναστών, ΛΟΑΤΚΙ, δίνοντας μεγάλες δημοσιογραφικές μάχες. Οι εργαζόμενοι της Αυγής οργανώνουν και το Σάββατο συγκέντρωση έξω από το ξενοδοχείο στο οποίο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.